από 5 αγώνες. Γνώμη το για την αναμέτρηση και πώς αισθάνεται ότι θα αισθάνεται αυτό ήρεμο σε μετά και το λόγο του αγώνα. Bueno, yo creo que es una victoria merecida. Yo creo que αξίζαμε αυτή την νίκη. Que le hacía mucha falta al equipo, principalmente a los jugadores. Χρειαζόταν πολύ ομάδα, ιδιαίτερα οι παίκτες. Para poder creer, para que su estado de ánimo mejore. Να μπορέσουν να πιστέψουν και να μπορέσει και η ψυχολογία του να βελτιωθεί. Yo los felicito públicamente, creo que han hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo. Yo les ήθελα να τους ευχαριστώ, πιστεύω ότι κάνατε μια πολύ καλή δουλειά, μια πολύ καλή επιτυχία. Y el premio final ha sido los 3 puntos. Y el premio ha sido los 3 puntos. Y el premio ha sido los 3 puntos. Σίγουρα όταν αγωνίζεσαι με τέτοιου ελληνικού ομάδε όπω ο Παναθυναϊκό, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ για παράδειγμα, όπω έχουμε δείξει και στο παρελθόν που δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, είναι μεγάλε ομάδε, έχουν μεγάλη ιστορία. Παρά τα προβλήματά του, μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο γιατί έχουν αυτή την. Το παλό του μεταδίδει η εξέδρα και γενικότερα οι φανέλε που αφοράνε. Και πρέπει να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο σκεφτόμενο ότι ίσω αντιμετωπίζει μια μεγάλη ομάδα και μια ομάδα η οποία δεν αποδίδει απλά καλό ποδόσφαιρο σε μια χρονιά. Θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι πάντω που για να ήταν δίκαιο θα έπρεπε να μείνει στην ισοπαλία. Ούτε εμεί απειλήσαμε πάρα πολύ, αλλά ούτε και ο Παναθηναϊκός από δικά μα λάθη πήρε το προβάδισμα του Παναθηναϊκού. Δεν πρέπει να μας φέρει προς τα πίσω αυτό το αποτέλεσμα. Είμαστε μέσα στην πρώτη πετάδα. Συναγωνίσαμε απλά τους οπαδούς μας, γεμίσανε το γήπεδο, σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι τώρα στη συνέχεια. Πάμε να πάρουμε ό,τι μπορέσουμε, ό,τι μας αναλογεί από την προσπάθεια και δεν το να κάνουμε. Και παρά τις απουσίες είμαι ευελπισμένος ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Ανάλυση για όλα από τον Τάσο Καραμάνο, Άγγελε, ο λόγος σένα. Αυτά λοιπόν είναι από τον σκόρερ του Ατρόμητο Παναθηναϊκός. Πετυχαίνει την έκτη νίκη του Θεμετίνο Πρωτάθλημα, τέταρτη μακριά από τον Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, με τον Ζέκα να ανοίγει το σκόρ και 60 λεπτό της αναμέτρησης, τον Μπουμψόμ στο 78 να πετυχαίνει το 2-0 και στις δύο περιπτώσεις ο Τοτζέ ήταν μέσα στις φάσεις πρώτη γκολ για τον Τριφίλη, που είχε κορυφαίο παίκτη του τον Ζέκα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ο Καραμάνος μείωσε το 90 για τον Ατρόμητο. Ο Παναθηναϊκός μένει αίτητος σε 12ο συνεχόμενο μάτς ανεξάρτητα από έδρα με αντίπαλο τον Ατρόμητο με 8 νίκες και 4 ισοπαλίες και τον υποχρεώνει στην τρίτη ήττα του συνολικά το πρωτάθλημα και δεύτερη το δεύτερη πρώτη ήταν από τον Ολυμπιακό με 1-0 στις 29 Σεπτεμβρίου. Αυτά επί του παρόντος από το Περιστέρι, το τρίτο ημίχρονο σε λίγο στην εκπομπή Total Super League, που ακούμε και πάλι ότι το πρώτο 45 λεπτό δεν είχε κάτι ιδιαίτερο για τους φίλους του Βρέτα. Το δεύτερο ημίχρονο, τα 3 γκολ και 3-4 ακόμη καλές στιγμές ήταν που κέρδισαν το ενδιαφέρον στο Περιστέρι. Ο Ζέγκα είναι το πρόσωπο της αναμέτρησης, επίσης και ο Τσέ, που συμμετείχε και στα 2 γκολ του Παναθηναϊκού. Πρώτα από το Ζέκα, το δεύτερο από τον Μπουμψόν. Ο Καραμάνος, ως ο παίκτης της τελευταίας στιγμής, μείωσε για τον Ατρόμητο που προσπάθησε να πιέσει, αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάποια ευκαιρία στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Ο Αποστόλης Λιάβος και ο Νίκος Ιωάννης ήταν το ρεπορτάζ, ο Γιώργος Μάνταλης και η συνοδευτική εμβέλεια του Τάδου, Μαρίος Ιλιάς, το χονδρόμονο. Το τρίτο εμήνωνο σε λίγο στην εκπομπή του Super League με τον Δημήτρη Μαρκολάου.